των κρουσμάτων, 26 στο σύνολο όπως παρακολουθήσαμε. Υπάρχει και το δεδομένο αυτό που είναι προς εξέταση με τις εξορμήσεις του 15 Αυγούστου. Πάμε να συζητήσουμε αμέσως μαζί με το μέλος της επιστημονικής ομάδας, καθηγητή μικροβιολογίας, μοριακής ιολογίας, τον κύριο Πέτρο Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ανησυχητική η καταγραφή σημερινή σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων. 26 στο σύνολο, κύριε Καραγιάννη. Αυτό τι υποδεικνύει, ότι δεν πειθαρχούμε? Όχι, δεν θα το έλεγα αυτόν, εάν λάβουμε υπόψη ότι τα 11 από αυτά οφείλονται σε μετανάστες, Σύριους και έναν Πακιστανών, που μας ήρθαν από τα κατεχόμενα, εναπομένουν 14 άλλα κρούσματα, 7 από τα οποία προέκυψαν από ιχνηλατήσεις επαφών γνωστών κρούσματων και επομένως μας απομένουν περίπου άλλα 7 μάλλον περιστατικά, εκ των οποίων 3 εξ αυτών έχουν ταξιδιωτικών ιστορικών, οφείλονται σε Κυπρίους, και έναν από έναν τουρίστα, ο οποίος μας ήρθε στην Κύπρο. Τα άλλα 3 είναι περιστατικά εγχώριας μετάδοσης και κατ' επέκταση εκείνο που θα έλεγα είναι ναι, έχουμε περίπου 10 νέα περιστατικά καθαρά μετάδοσης εντός της χώρας που βαίνει προς την εικόνα που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Τι είναι αυτό που αξιολογείτε, κύριε Καραγιάννη? Δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε ότι έχουμε ελέγξει τη μετάδοση του ιού στην κοινότητα. Τι είναι αυτό που έχει σημασία την δεδομένη στιγμή? Από πού προέρχονται τα κρούσματα ή ο συνολικός αριθμός των κρούσματων και τι ενδεχομένως να καθορίσει μια ενδεχόμενη αλλαγή στα μέτρα κατά του κορονοϊού, κύριε Καραγιάννη? Εκεί που πρέπει να έχουμε τα μάτια στραμμένα είναι στην εγχώρια μετάδοση και κυρίως σε αυτά που ονομάζουμε ορφανά κρούσματα, όπου δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την πηγή μολύνσεώς τους. Όσον αφορά τις ιχνηλατήσεις, φαίνεται ότι έχουμε τελειώσει με τις υπερβολικά μακρές αλύσους ή συρροές και περιοριζόμαστε πλέον σε μεταδόσεις κυρίως εντός του εργασιακού περιβάλλοντος ή του ενδοοικογενειακού περιβάλλοντος, πράγμα που κάνει την κατάσταση λίγο πιο διαχειρίσιμη. Ναι, θα επιστρέψουν όμως πολύ στις εργασίες τους τώρα. Συγγνώμη. Θα επιστρέψουν πολύ στις εργασίες τους μετά την αναπαυλά των διακοπών. Ακριβώς. Πρέπει να δούμε τι θα μας προέλθει τις επόμενες λίγες μέρες σαν αποτέλεσμα των εορτών του 15 Αυγούστου. Και αν το περάσουμε αυτόν ανέμαχτα, τότε οπωσδήποτε πρέπει να επικεντρωθούμε στα άτομα που θα επιστρέψουν στις εργασίες τους μετά τις διακοπές. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι όπως κατορθώσαμε να ελέγξουμε την κατάσταση στη Λεμεσόν, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ενεργούμε από τούδε και στο εξής. Είτε είμαστε στον εργασιακό μας χώρο, είτε πηγαίνουμε έξω για ψώνια και ούτω καθεξής, πρέπει να εφαρμόζουμε τα 3 μέτρα. Μάσκα, κρατούμε τις αποστάσεις μας και απολυμμένουμε τα χέρια μας. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπούμε με τους καλύτερους ιονούς στους φθινοπορεινούς μήνες και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να μην δούμε άλλες μεγάλες εξάρσεις, αλλά μικροεξάρσεις, οι οποίες να είναι ελεγχόμενες. Είχατε μια σύσκεψη σήμερα, κύριε Καραγιάννη, μαζί με τον Υπουργό Υγείας. Κατατέθηκαν προτάσεις από δική σας πλευρά, από πλευρά του κυρίου Ιωάννου. Τι έγινε και τι ενδεχομένως να αλλάξει? Θέλουμε να μας πείτε τι συζητήσατε. Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι συζητήσαμε. Εκείνο που θα πω σε αυτόν το στάδιο είναι ότι έγινε μια συζήτηση γύρω από τα θέματα που ήθελε να πάρει τις απόψεις μας ο Υπουργός. Ναι. Εφοδιασμένος με τις απόψεις μας θα πάει την Παρασκευή στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθούν οι οποιασδήποτε αποφάσεις τότε. Πρέπει να πω ότι... Να επαναδιατυπώσω την ερώτηση. Έχετε προτείνει πιο αυστηρά μέτρα? Αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Μάλιστα. Έχετε προτείνει πιο αυστηρά μέτρα ή χαλάρωση? Αφού δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να πω. Έγινε συζήτηση εφόλης της ύλης όσον αφορά κάποια μέτρα. Επομένως, ας περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί. Υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει η κατάταξη της Ελλάδας με την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, όπως καταγράφεται τις τελευταίες μέρες?
Αυτόν δεν έχει συζητηθεί, αυτόν είναι δουλειά της επιδημιολογικής ομάδας που επιλαμβάνεται όλων των κατατάξεων των διαφόρων χωρών στις τρεις κατηγορίες. Πρέπει να περιμένουμε την αυριανή επανακατάταξη, αν θα υπάρξει κάποια, για να δούμε πού θα παραμείνει η Ελλάδα, είτε στη Β, είτε μπορεί να παραμείνει εκεί που είναι μάλλον, διότι η κατάσταση στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα φτάσει στο απροχώρητο. Μάλιστα. Είπατε κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα και να κλείσουμε. Είπατε, λέχθηκε μάλλον, ότι θα περιμένουμε να αξιολογήσουμε και τα αποτελέσματα από τις εξορμήσεις του 15 Αυγούστου. Αυτό ενδεχομένως μπορεί να μετατεθεί και μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, μέχρι τότε να έχουμε αποτελέσματα. Άρα, εάν δεν έχουμε αλλαγή την Παρασκευή, ενδεχομένως να έχουμε την άλλη εβδομάδα, αν δεν είναι ικανοποιητικά. Δεν νομίζω, διότι δεν προβλέπω ότι θα υπάρξει τρομερή αλλαγή. Όπως γνωρίζουμε, τις μέρες πριν το 15 Αύγουστο είχαμε χαμηλά ποσοστά περιστατικών. Από την τυχαία δειγματοληψία, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, φαίνεται ότι τα ποσοστά που ανιχνεύονται στην κοινότητα είναι αρκετά μικρά. Επομένως, θεωρώ ότι με τον τρόπο που ενεργήσαμε στην περίπτωση της Λεμεσού και Αλλαχού και με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ο κόσμος, ίσως να μην δούμε κάποια έξαρση τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.